Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαρίλη Νίκα. Βρίσκομαι στο Σαν Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή και είμαι manager προϊόντων Artificial Intelligence στην Google. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το session. Σήμερα πρόκειται να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των γυναικών στο I Am Remarkable Week και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να κάνω αυτό το session μαζί με τη Maggie Kondou, η οποία είναι η co-founder των SimpleApps.gr. Καλησπέρα και από μένα και καλημέρα σε εσένα, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι μέρα εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα καταρχήν ήθελα να σας μιλήσω λιγάκι για την εβδομάδα αυτή. Λάβαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό initiative. Είναι μια εβδομάδα στην οποία πραγματικά γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλους τους τομείς. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες να πούνε, να αισθανθούν πως είναι καταπληκτικές αυτό που κάνουν και όχι απλά να δουλεύουν σκληρά, αλλά και να το δείχνουν και να συζητάνε και να το γιορτάζουν. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για γυναίκες και πληροφορική. Και ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα πάρα πολύ informal discussion, στο οποίο θα μιλήσουμε για την τεχνολογία από δύο διαφορετικές πλευρές. Ακριβώς. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Κυρίως γιατί σήμερα έτυχε και έπεσα εντελώς τυχαία πάνω σε ένα στατιστικό το οποίο έλεγε ότι το 66% των γυναικών έχουν τουλάχιστον βρεθεί μία φορά σε αυτό που λέμε το imposter system, το σύνδρομο, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι λίγο πολύ έχουμε ξεχάσει ότι πολλά από τα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας τα κάνουμε κυρίως γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε ικανές και συνήθως το ρίχνουμε στην τύχη, στάθηκα τυχερή, κάποιος με βοήθησε. Το οποίο νομίζω ότι έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με το ρόλο που έχει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Unremarkable, που στόχο έχει να μας υπενθυμίζει καθημερινά το πόσο remarkable είμαστε στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό, Μάγκη, διότι είμαι τόσα χρόνια στον χώρο και δεν ήξερα τι είναι το imposter syndrome. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες όχι απλά το λένε, αλλά έχουν και γυναίκες οι οποίες βγαίνουν μπροστά και λένε: κοιτάξτε τα επιτεύγματά μου και έχω αυτό το πράγμα. Οπότε νιώθεις ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και ταυτίζεσαι, οπότε το ξεπερνάς έτσι. Ήθελα να πω πως εν μέρος της εβδομάδας αυτής θα έχουμε πάρα πολλές ομιλίες, αλλά την επόμενη Παρασκευή θα τρέξω ένα workshop, το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα σας εξηγήσει τι πρέπει να κάνετε ώστε να ξεπεράσετε το imposter σύνδρομο και να προσπαθήσετε να καταλάβετε ότι είστε καταπληκτικές και να το δείχνετε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι είπες και εσύ ότι θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα λίγο πιο informal discussion. Οπότε νομίζω ότι και όλοι όσοι μας παρακολουθούν ουσιαστικά από YouTube μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Στο τέλος της συζήτησής μας θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε ερωτήσεις και να μιλήσουμε με το κοινό, να τους πούμε την άποψή μας. Όσο πιο διαδραστικό νομίζω ότι είναι τόσο το καλύτερο και για σένα. Οπότε γενικά, σαν δύο γυναίκες στην τεχνολογία, σίγουρα θέλω να μάθω πάρα πολλά για το πώς είναι να δουλεύεις στην Google, πώς είναι το να μην έχεις επιλέξει το δικό μου path του να είσαι startupper και να ξεκινάς κάτι από ένα γκαράζ. Εντάξει, εμείς δεν το ξεκινήσαμε από ένα γκαράζ, αλλά τέλος πάντων από αυτό το big drink του ξεκινάω πουλώντας ένα lemon stand τις λεμονάδες μου ή χτίζω κάτι από τον γκαράζ. Θέλω να μάθω πράγματα όπως είναι για το πώς επέλεξες να κάνεις PhD και όχι ένα MBA που είναι κάτι που σκέφτομαι εγώ. Θα ήθελα να μοιραστούμε σίγουρα fellows που έχουμε κάνει. Οπότε θα ξεκινήσω νομίζω με την πιο τετριμένη ερώτηση, γιατί ζεις πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε έχεις ένα πολύ διαφορετικό insight, για να μας μιλήσεις για τις γυναίκες στην τεχνολογία. Εκεί στην Αμερική, λοιπόν, στα ξένα, τι γίνεται με αυτό? Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με αυτό? Είναι ενθουσιώδεις? Τι γίνεται με τα λίγο πιο νεαρά κορίτσια? Αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω καλό είναι να συστηθούμε λιγάκι έτσι, ώστε ο κόσμος να ξέρει ακριβώς από πού ερχόμαστε. Έκανες φοβερό introduction. Οπότε, στην ουσία, το θέμα είναι ότι εγώ βρίσκομαι στην Google αυτή τη στιγμή και εργάζομαι εδώ 8-9 χρόνια. Όπως είπε η Μάγκη, έχω κάνει διδακτορικό στην πληροφορική και ύστερα δούλεψα λιγάκι στο Facebook και ύστερα πήγα στην Google στην Αμερική. Οπότε, ναι, θα σας μιλήσω γι' αυτό και Μάγκη θα απαντήσω αυτή την ερώτηση, αλλά θες να συστήσεις και εσύ officially τον εαυτό σου? Ναι, οφείλω τον εαυτό μου. Δεν έχω και πάρα πολλά να πω, η αλήθεια είναι, γιατί μάλλον και εμένα με καταβάλει αυτό το imposter syndrome που έχει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ ξεκίνησα με το ρόλο του startupper. Η αλήθεια είναι ότι σπούδασα πληροφορική, μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία. Δεν είμαι από τα παιδιά θαύματα που γράφαμε από το γυμνάσιο και το λύκειο κώδικα.
Τότε δεν ήταν στα 90s και της μοδός η ρομποτική και ούτω καθεξής. Στην ερώτηση γιατί επέλεξα την πληροφορική, νομίζω ότι κάποια στιγμή και στο Λύκειο θα άκουσα και εγώ αυτό το πετυχημένο που λέει ότι αν αγαπάς κάτι, κάντο επάγγελμα για να ξυπνάς κάθε μέρα με το χαμόγελο και να πηγαίνεις στο γραφείο. Δουλεύοντας, μου είπαν ότι ο χειρότερος τρόπος για να καταστρέψεις ένα χόμπι σου είναι να το κάνεις επάγγελμα. Οπότε δεν έχω κατασταλάξει ποια από τα δύο είναι η καλύτερη προσέγγιση. Σπούδασα στην πληροφορική. Το πρώτο μου πτυχίο είναι σε Computer Science και το Master σε Mobile Computing. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και το πανεπιστήμιο νομίζω ότι το κομμάτι του business και entrepreneurship και tech startups το είχα πολύ διαφορετικά στο μυαλό μου. Για την ακρίβεια, είχα ακολουθήσει αυτή την πολύ πάγια λογική ότι η επιχειρηματικότητα είναι για τα παιδιά του business. Δεν είναι για εμάς τους tech-oriented ανθρώπους. Εμείς ασχολούμαστε με το να φτιάχνουμε προϊόντα. Οπότε, με αφορμή κάποιους διαγωνισμούς νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, το 2013 ξεκινήσαμε την εταιρεία. Σήμερα δουλεύω σαν lead product designer και αναλαμβάνω ουσιαστικά το κομμάτι του να φτιάχνω mobile εφαρμογές και digital προϊόντα σε συνεργασία με τους πελάτες και τρέχω τα communities του Google Developers Greece, του GDG Athens ουσιαστικά και είμαι ambassador και στο υπέροχο πρόγραμμα της Google, το Women Tech Makers. Μάλιστα. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα, διότι έλαβα υποτροφή από εκεί για να κάνω το διδακτορικό μου. Εγώ ακολούθησα λίγο διαφορετική πορεία, γιατί μεγαλώνοντας μου άρεσαν πολύ τα παιχνίδια υπολογιστών. Οπότε έπαιζα πάρα πολλά παιχνίδια και για κάποιο λόγο πίστευα ότι επειδή μου άρεσαν τα παιχνίδια υπολογιστών και σπουδάσω πληροφορική, θα κάνω αυτό όλη μου τη ζωή. Δεν ξέρω πώς. Ακριβώς αυτό. Έπαιζες κι εσύ Sims από μικρή και νόμιζες ότι θα γίνεις game designer. Τέλεια. Ναι. Όλοι το ίδιο pattern έχουμε. Αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο κλπ. Βέβαια όμως, εγώ έχω τη διαφορά ότι δεν σπούδασα πληροφορική. Πήγα, έκανα κάτι εντελώς διαφορετικό. Έκανα ναυτιλιακά. Αυτό είναι επειδή το μηχανογραφικό μου το συμπλήρωσα μόνη μου, που κακώς θα έπρεπε να αναζητήσω βοήθεια. Ήταν πάρα πολύ καλή σχολή, αλλά δεν ήταν η πληροφορική που ήθελα να κάνω. Οπότε αυτό που έκανα είναι πήγα στο Λονδίνο και είχαν ένα master στο Imperial College London, που ήταν για άτομα που δεν έχουν τελειώσει πληροφορική, αλλά θέλουν να μπουν στον κλάδο της πληροφορικής. Και για να μπούμε τώρα στο κομμάτι των γυναικών στην πληροφορική, θέλω να πω ότι από το σημείο που τελείωσα το προπτυχιακό μου και αποφάσισα θέλω να κάνω πληροφορική, πάντα ήθελα να κάνω πληροφορική, θα πάω στο μάστερ, το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνικό, από εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ αυτό το ζήτημα για τις γυναίκες στην πληροφορική και πόσο δύσκολο και challenging ήταν. Τι θέλω να πω. Ήμασταν 4 γυναίκες μέσα σε ένα κλάσ 80 συνολικών φοιτητών, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν μαθήματα, υπήρχαν εργασίες ομαδικές και θυμάμαι συγκεκριμένα είχα πάει να κάνω join ένα γκρουπάκι που έκανε μια εργασία πάρα πολύ ωραία με Java κτλ. Και με κοιτάνε και μου λένε, εσύ τώρα τι μπορείς να μας προσφέρεις? Και λέω, κάτσε, ρωτήσατε και τους υπόλοιπους τι μπορούν να σας προσφέρουν. Οπότε άρχισα λιγάκι να συνειδητοποιώ ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση από πολύ μικρή. Και εκεί στην αρχή με χτύπησε πάρα πολύ απότομα. Δηλαδή ένιωθα αυτό που λέει στο impostor, ότι δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, δεν είμαι αρκετά καλή, τι θα κάνω για να το ξεπεράσω. Αλλά εκεί είναι που βρήκα άτομα τα οποία ήταν γυναίκες πληροφορική, καθηγήτριες, ήταν teaching assistants, οι οποίες μου λένε, ξέρεις τι, είσαι καταπληκτική, δεν θα σε είχαν δεχτεί άμα δεν είσαι καλή κτλ. Αυτό ήταν απλά στο πανεπιστήμιο. Ύστερα πήγα, έκανα join την Google και ξεκίνησα να δουλεύω με φωνητική αναγνώριση. Και εκεί ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί ήμασταν 15% γυναίκες. Οπότε, ξέρεις, λιγάκι μία με την άλλη, κάπως δημιουργούμε partnerships και βοηθούμε μία την άλλη, ξέρεις, να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Πλέον είναι πιο καλά τα πράγματα, διότι υπάρχουν initiatives σαν αυτό, I am Remarkable Week, οπότε και βοηθούμε την νεότερη γενιά, αλλά και εμείς λέμε, OK, ήταν φυσιολογικό που αισθανόμασταν έτσι και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλοί και θα συνεχίσουμε να δίνουμε πίσω στο community. Δεν ξέρω πώς είναι στην πλευρά του entrepreneurship, πώς αισθάνεσαι, φαντάζομαι με investors κτλ. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω λίγα την εμπειρία σου με αυτά. Καταρχάς, θα προσθέσω και εγώ το ότι θυμάμαι ξεκάθαρα την πρώτη μέρα που μπήκα στη σχολή, όπου ήμουν το μόνο κοριτσάκι στην πληροφορική. Και αυτό τον τίτλο τον είχα και τα 3 χρόνια του bachelor. Οπότε, την πρώτη μέρα που μπήκα στη σχολή και είδα ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος στο τμήμα μου, ήμουν λίγο awkward. Ευτυχώς όμως, λίγο νομίζω οι καθηγητές βοήθησαν σε αυτό, το ότι σου έκαναν ένα pat-pat. Επιτέλους, έχουμε και ένα κορίτσι. Και κάπως ανέμακτα πέρασαν τα χρόνια του bachelor. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση. Συνήθισα σε ένα αρκετά ανδροκρατούμενο περιβάλλον, γιατί ήμουν το μόνο κορίτσι στο computer science και ήταν 80-90 αγόρια στο τμήμα μου. Mm.
Στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι μπήκε πάρα πολύ άτσαλα. Όπως είπα και στην αρχή, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε από την οικογένειά μου κάποιους επιτυχημένους επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσω σαν role model ή οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στη σχολή υπήρχε μία αφίσα η οποία έλεγε για έναν διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, τον οποίο θυμάμαι ότι περάσαμε με τους υπόλοιπους ιεσάδες, φορώντας χούντι με τα γυαλάκια μας, λέγοντας πολύ κρύα αστεία, όλα αυτά τα στερεότυπα που αναπαράγαμε. Κοίταξαμε την αφίσα και εκείνη τη στιγμή πέρασαν κάποια παιδιά από το business και μας κοίταξαν με ένα αρκετά υποτιμητικό ύφος και μας είπαν συγκεκριμένα: «Έλα μωρέ που τα παιδάκια του CS θέλουν να κατέβουν και σε διαγωνισμό». Και τι το ήθελε και το είπε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κανένα motivation για να αλλάξουμε τον κόσμο με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Ήτανε γιατί γύρισε με τόσο άσχημο τρόπο και το είπε σε εμάς. Και μάλιστα μας χτύπησε άσχημα γιατί επειδή ακριβώς ήμασταν ενθουσιαστές, μπορούσαμε να φτιάξουμε προϊόντα. Οπότε να ξεφύγουμε από το business plan που ήταν το πάρα πολύ τετριμένο. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και το ένα έφερε το άλλο. Τώρα στο κομμάτι του πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι σχεδόν το 1 τέταρτο παγκοσμίως των γυναικών επιλέγουν την πληροφορική στο κομμάτι των σπουδών τους, οπότε τα πράγματα δεν διαφέρουν και πάρα πολύ στην Ελλάδα. Στο κομμάτι της αγοράς εργασίας, με τους περισσότερους ανθρώπους που μιλάω στο τεχνολογικό κομμάτι είναι άντρες. Φυσικά όσο περνάει ο καιρός και κυρίως με το κομμάτι του community management έχει τύχει και έχω πέσει σε πάρα πολλές γυναίκες. Ιδιαίτερα στο ηλικιακό range, το 20 μέχρι 30, που σημαίνει ότι όντως έχουν αρχίσει να επιλέγουν το κομμάτι της πληροφορικής στην καθημερινότητά τους. Σίγουρα ενδιαφέρον έχετε ότι ανάλογα με ποια άτομα μιλάς, παίρνεις και ένα τελείως διαφορετικό feedback αναφορικά με την εικόνα που έχει σχηματίσει ο κόσμος για την πληροφορική. Οπότε, δηλαδή, εγώ μπορεί να βρεθώ σε κάποιο πάνελ και να μιλήσω με λίγο μικρότερης ηλικίας παιδιά και τους λέω: «Παιδιά, εσείς θα θέλετε να ασχοληθείτε με την πληροφορική?» Ακούω σίγουρα τα quotes, τα οποία είναι ότι είστε αντικοινωνικοί, είστε geek και δεν έχετε καθόλου social life. Οπότε, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν σχηματίσει την εικόνα ότι μάλλον μας κλείνουν σε κάποιο μπουντρούμι και μας πετάνε φιστίκι και γράφουμε κώδικα. Δεν ξέρω τι έχουν σχηματίσει. Σίγουρα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το quote, το οποίο έχει σχέση με το τι κάνεις στη δουλειά σου και ότι θεωρούν πάρα πολύ βαρετό το να γράφεις κώδικα. Και ότι δεν θέλω μια ζωή να καταλήγω να γράφω κώδικα, το οποίο makes sense, αλλά όπως και εσύ η ίδια το γνωρίζεις, γράφεις κώδικα μέχρι ένα σημείο. Υπάρχουν τόσο πολλοί ρόλοι σε μια εταιρεία που έχουν σχέση με την τεχνολογία, που ας μην ξεχνάμε ότι και τα καλύτερα sales στο κομμάτι του B2B τα κάνουν οι άνθρωποι που έχουν tech background, γιατί ξέρουν να πουλήσουν το προϊόν. Ναι, αυτό έρχεται πάρα πολλές φορές η ερώτηση. Με ρωτάνε και λένε, ξέρεις, καταρχήν, αυτό ακριβώς όπως το είπες με το κουντρούμι. Θεωρούν όλοι ότι είσαι απλά με τα ακουστικά σου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τρως σοκολάτες και κάθεσαι και γράφεις κώδικα. Δεν είναι έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι. Πάντα. Δεν είναι έτσι πάντα. Δεν είναι έτσι πάντα. Μερικές φορές έτσι. Ειδικότερα τώρα με το lockdown, έχω να πω. Όχι, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν σπούδαζα και ήταν να τελειώσω τις σπουδές, ήξερα ότι ήθελα να πω σε μια εταιρεία ύστερα. Και πίστευα ότι τα πράγματα είναι ή άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, είτε θα είσαι αυτό, θα γράψεις κώδικα όλη μέρα, είτε θα είσαι marketing, PR κτλ. Και ευτυχώς γνώρισα κάποια άτομα μέσα στην Google, επειδή είχα πάρει αυτή την υποτροφία, οι οποίες μου έκαναν mentorship και μου λένε: «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει πάρα πολλούς ρόλους να διαλέξεις. Μπορείς είτε να είσαι hardcore προγραμματισμός, το οποίο είναι OK και είναι ευχάριστο, δηλαδή άμα σου αρέσει, εγώ προτείνω σε όλους να το κάνουν τουλάχιστον 1-2 χρόνια στη ζωή τους, είτε ύστερα μπορείς να γίνεις product manager, το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνικός ρόλος, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, καταλαβαίνεις τι θέλει ο χρήστης και σκέφτεσαι, ας πούμε, τι θέλει ο χρήστης και λειτουργείς ανάποδα και δημιουργείς, ας πούμε, κάποια requirements και πας και τα πηγαίνεις στους προγραμματιστές και λες, λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε αυτό και αυτό και αυτό, να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ τεχνικός για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Ύστερα έχουμε UX. Κάποιος μου είχε πει, UX είναι μόνο design. Λέω, όχι, UX δεν είναι μόνο design. Άμα κάνεις UX, σημαίνει ότι πρέπει να καταλαβαίνεις τα πάντα για το χρήστη, τι πρέπει να κάνει, τα flows, από πού θα ξεκινήσει, πού θα τελειώσει κτλ. Και υπάρχουν interaction designers, υπάρχουν technical program management, πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να πω σε όλους, εάν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, στείλτε μου στο LinkedIn ή βάλτε ερωτήσεις, διότι στο τέλος του session θα τις δούμε τις ερωτήσεις που έχετε στο live stream. Θέλουμε να τις απαντήσουμε. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ ευρύ φάσμα του τι μπορείτε να κάνετε. Και ευτυχώς είχα κόσμο να μου τα εξηγήσει αυτά, διότι δεν θα είχα καν
κάνει αίτηση στην Google, άμα δεν μου είχαν εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Τώρα σχετικά με την πληροφορική και το να γράψει κώδικα. Όπως είπα, πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό να μην φοβηθεί ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, να πάει στο Coursera, να κάνει καινούργια courses, να μάθει καινούριες γλώσσες προγραμματισμού. Δεν είναι τίποτα. Έτσι, μέσα σε 2 εβδομάδες μπορείς να έχεις μάθει τόσο πολλά πράγματα. Το άλλο που έχω ακούσει, το στερεότυπο, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν είναι πιο δύσκολο από το να κάνεις βιολογία ή από το να κάνεις φυσική ή από το να κάνεις αρχαία ή μαθηματικά τέτοια πράγματα. Είναι απλά να λύνεις προβλήματα. Οπότε, αν αρέσει κάποιον να λύνει προβλήματα, ο προγραμματισμός είναι για αυτούς. Και θέλω λιγάκι να αλλάξω το θέμα τώρα. Θέλω να δω πώς ξεκίνησες. Οκ, okay. Μου είπες τώρα τι έκανες ακριβώς, τι σπούδες κτλ. Για το Simple Apps κτλ. Θέλω λιγάκι τώρα να μπούμε στο θέμα των επιλογών που έχουμε κάνει, οι οποίες είναι διαφορετικές. Έτσι, εγώ είπαμε, σπούδασα και έκανα διδακτορικό στην πληροφορική. Εσύ μου είπες πήγες κατευθείαν να μπεις μέσα στο entrepreneurship, που είναι πολύ καλό. Αλλά είχαμε συζητήσει ότι θα σε ενδιαφέρει να κάνεις και ένα MBA. Θέλω λιγάκι να συζητήσουμε αυτό, γιατί μου έχει έρθει αυτή η ερώτηση πάρα πολλές φορές. PhD, MBA ή κατευθείαν δουλειά ή κατευθείαν startup. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν υπάρχει cookie cutter. Δηλαδή δεν υπάρχει να πούμε, ξέρεις, κάνετε αυτό, αυτό είναι το σωστό. Αλλά θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε τη σωστή απόφαση. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να κάνω διδακτορικό και ο λόγος είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω, μ' άρεσε πάρα πολύ να γράφω, μ' άρεσε πάρα πολύ να ψάχνω κτλ. Και δεν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω ύστερα. Ήξερα ότι ήθελα να μπω σε κάποια εταιρεία μεγάλη, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι, πού, πώς, από πού να ξεκινήσω. Οπότε στην ουσία αγόρασα χρόνο με το να κάνω το διδακτορικό μου και ήταν πάρα πολύ ωραίο, διότι ταξίδεψα, έκανα συνέδρια, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Δημιουργήσα κάτι groups που φέρνουν τις γυναίκες κοντά, γιατί ήθελα, όπως λέω, να βοηθάω την ενότητα. Και μπορείτε να δείτε στο Facebook, έχω φτιάξει ένα group, λέγεται Lean in Greece, Women in Tech. Και είναι για όλες τις γυναίκες της Ελλάδας που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και θέλουν να κάνουν πληροφορική. Οπότε, ναι, κάπως έτσι το αποφάσισα το διδακτορικό και δεν το μετανιώνω καθόλου. Ήτανε αρκετά δύσκολο προς το τέλος ειδικότερα, αλλά με βοήθησε να καταλάβω τι θέλω. Και μετά από αυτό σου ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες. Έτσι, μπορείς είτε να πας ακαδημία, είτε να πας εταιρείες, να φτιάξεις startup δικό σου. Οπότε το συνιστώ σε όσους έχουν το κουράγιο να καθίσουν να διαβάσουν, να μπουν στη διαδικασία αυτή κτλ. Για πες μας και εσύ για το τι γνώμη σου θέλω να ακούσω. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το PhD είναι αρκετά κοντά στο κομμάτι του ακαδημαϊκού, οπότε αν κάποιον δεν τον ενδιαφέρει η έρευνα ή το ακαδημαϊκό κομμάτι του να διδάσκει, μπορεί το PhD να είναι μια πολύ extreme επιλογή για αυτούς. Εγώ περιορίστηκα στο κομμάτι του bachelor και του master, δηλαδή με το master έδωσα μια εξειδίκευση στο τεχνικό κομμάτι που είχα ήδη. Και στην πορεία μου δημιουργήθηκε η αλήθεια είναι η ανάγκη για το MBA, τουλάχιστον μου καρφώθηκε στο πίσω μέρος του μυαλού μου και νομίζω ότι καρφώνεται στο μυαλό πολύ κόσμο ο οποίος αμφιταλαντεύεται με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πώς κάποιοι σε ρωτάνε, μα καλά, πώς πήγατε στην πληροφορική ή ασχολείστε με την πληροφορική όταν έχετε ένα τελείως διαφορετικό πτυχίο, αυτή δηλαδή την ανασφάλεια που μέσα σε εισαγωγικά έβγαλες εσύ. Ναι. Νομίζω ότι αυτή την ανασφάλεια έχουμε και εμείς του tech background, όταν λέμε ότι και τώρα πώς θα κάνω join μια μεγάλη εταιρεία, πώς θα αποδείξω το project manager skill που έχω, μήπως χρειάζομαι ένα MBA. Οπότε σε αυτό δεν έχω δώσει ούτε σε μένα την απάντησή μου, αν πραγματικά το χρειάζομαι ή όχι. Νομίζω ότι μόνο εσύ μπορείς να μας απαντήσεις. Όχι, η δική μου άποψη είναι και βλέπω πολύ κόσμο, δηλαδή κάνω και συνεντεύξεις κτλ. Δεν χρειάζεται το MBA. Δηλαδή, δεν πιστεύω, έτσι η δική μου άποψη είναι, δεν πιστεύω ότι θα δώσει τα πράγματα που θα χρειαστεί για να τα πάρει και να είσαι καταπληκτικός ή καταπληκτική στο ρόλο σου που θα κάνει στην εταιρεία. Εάν θέλει να το κάνει κάποιος για τον ίδιο, για τις γνωριμίες που θα κάνει, άμα δεις και τι γίνεται, πιστεύω ότι είναι καλό. Αλλά εάν ο στόχος είναι καθαρά να μπω σε μια εταιρεία μεγάλη, θα έλεγα όχι. Θα έλεγα κατευθείαν ξεκινήστε, κάντε αιτήσεις στην εταιρεία. Έχει πάρα πολλές θέσεις που λέγονται graduate schemes. Είναι για άτομα που ξεκινούν, που έχουν τελειώσει το master ή το προπτυχιακό τους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπαίνεις, μαθαίνεις κτλ. Και όπως είπα, έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα που έχουν κάνει MBA και πολλοί μου έχουν πει, ήταν πολύ καλό, έτσι μας άρεσε, προσωπικά γνωρίσαμε κόσμο, αλλά αυτά που μάθαμε δεν έχουν application στην καθημερινότητα. Οπότε δεν θέλω να σε αποθαρρύνω, αλλά είμαι λιγάκι
Και πλέον που βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή που το ξαναλέω το Coursera, πραγματικά μπορεί ο καθένας να μάθει και να διαβάσει οτιδήποτε. Αρκεί να έχει το χρόνο, αρκεί να καθίσει, να έχει ένα λάπτοπ και ίντερνετ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οπότε, άμα είναι καθαρά για να μάθεις κάποια πράγματα που δεν ξέρεις, μπες στο Coursera, ψάξε. Εγώ έκανα ένα διπλώμα στο Stanford, διήρκησε 9 μήνες και είναι Innovation and Entrepreneurship. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, διότι έμαθα πολύ πολύ γρήγορα τα κομμάτια που ξέρεις εσύ, που είναι πώς να γεννηθεί μια ιδέα, τι πρέπει να κάνω, τι είναι το business plan. Πράγματα που δεν στα διδάσκει το πανεπιστήμιο. Εμένα δηλαδή δεν μου τα διδάξει το πανεπιστήμιο. Οπότε ενθαρρύνω τον κόσμο να δει πού έχει gap στα skill, έτσι, αλλά στο δικό του μυαλό, όχι στο τι πιστεύουν οι άλλοι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει να μου πει, γιατί δεν πας να γίνεις, δεν ξέρω, κάτι εντελώς τρελό, πολιτικός μηχανικός. Θα πω, δεν με ενδιαφέρει να γίνω πολιτικός μηχανικός. Οπότε ναι, κοιτάξτε εσείς τι θέλετε να κάνετε και από εκεί και πέρα πηγαίνετε στο Coursera και ψάξτε ή βρείτε άτομα στο LinkedIn που έχουν κάνει κάτι που θέλετε να κάνετε και συζητήστε και πείτε, μου συνιστάτε να κάνω MBA, μου συνιστάτε να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και σημασία έχει, όπως είπα, ο τελικός στόχος. Δηλαδή, άμα είναι να μπει σε μια εταιρεία, πιστεύω, δεν χρειάζεται πια πτυχία, δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται να έχεις πάθος για την πληροφορική, να έχεις δείξει ότι έχεις φτιάξει πράγματα, ότι έχεις τρέξει. Hackathons, υπάρχουν πάρα πολλά hackathons. Ειδικά τώρα με το COVID, παντού υπάρχουν hackathons. Οπότε συνιστώ πάρα πολύ να το ψάξει ο κόσμος, να δει τι υπάρχει. Και εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη ίσως εμπειρία που έχω συγκεντρώσει είναι το ότι συμμετείχα ουσιαστικά στο να φτιάξουμε μια startup εταιρεία. Για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο value, γιατί μου επέτρεψε να έχω την ευελιξία να αλλάξω αυτό που λέμε στο entrepreneurship διαφορετικά καπέλα, δηλαδή να δω διαφορετικούς ρόλους, να ασχοληθώ με το κομμάτι του product, να γράψω κώδικα, να δω ότι σε κάποια κομμάτια του κώδικα δεν ήμουν καθόλου καλή, να ανακαλύψω το κομμάτι του product, αυτό που συζητήσαμε, ότι μπορώ πλέον να δω και να συζητήσω με τους πελάτες και να αξιοποιήσω τα communication skills που έχω, γιατί έχω το tech background και κατανοώ και γνωρίζω τις ανάγκες τους και να το φτιάξω αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία για μένα. Πέρα από το κομμάτι του networking και το να φτιάξεις προϊόντα, νομίζω ότι αυτό μου έμαθε τα περισσότερα και business-wise, αλλά και ότι μου επέτρεψε να ξεφύγω από αυτό που είχα διαβάσει στην πληροφορική, τι ξέρω, να το κάνω απλά στη δουλειά και να βρω αυτό που συζήτησες και εσύ, ότι βρήκες διαφορετικούς ρόλους μέσα στην καθημερινότητά σου. Συμφωνώ. Και το άλλο που θα ήθελα να συζητήσω λιγάκι, εντάξει, έχουμε αρκετό χρόνο, οπότε χαίρομαι, είναι το ρόλο που είχαν άτομα στη ζωή σου καθώς αποφάσισες τι θέλεις να κάνεις. Και ο λόγος που συνεχίζω να αναφέρω στο mentorship είναι ότι εμένα προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή. Δηλαδή, υπήρχαν άτομα που με κατεύθυναν, υπήρχαν άτομα που όταν πίστευα δεν θα καταφέρω να συνεχίσω, μου είπαν, ξέρεις, μπορείς, συνέχισε να προχωράς κτλ. Και θέλω να ρωτήσω από εσένα, υπάρχουν κάποια πρότυπα, κάποια άτομα που σε βοηθήσανε, κάποια άτομα που πραγματικά έκαναν διαφορά στη ζωή σου? Νομίζω ότι η οικογένειά μου δεν μου έβαλε για αρχή ποτέ ένα στεγανός προς το τι θα πρέπει να διαβάσεις, τι θα πρέπει να σπουδάσεις, οπότε είχα μια ουδέτερη κατάσταση στο σπίτι, η οποία μπορεί ίσως να μου έδωσε και το χώρο μου για να μπορέσω να εξελιχθώ. Αυτό το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι όταν ξεκινήσαμε και την εταιρεία, ξεκινήσαμε μέσα από ένα incubator πρόγραμμα. Οπότε μας είχαν κάνει ούτως ή άλλως assign κάποιους mentors. Επομένως, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι όπου ήξερα και ήταν κάτι εκτός από τις παρέες που είχα από το σχολείο και από την παρέα στο πανεπιστήμιο. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισα στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Σίγουρα μου έδωσαν πάρα πολλά γιατί μου έδειξαν πώς γίνονται τα πράγματα, αρκετά διακριτικά. Στην πλειονότητά τους ήταν και άντρες και γυναίκες, αλλά νομίζω ότι ίσως ήταν περισσότεροι άντρες, κυρίως γιατί συνάντησα C-level άτομα. Επομένως, εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο διοικητικό κομμάτι περισσότερο άντρες βρίσκεις μπροστά σου. Ένιωσα ότι πάντοτε κάνανε χώρο για τους νέους, ίσως και αυτό ήθελαν και οι ίδιοι περισσότερο. Ήξεραν ότι επενδύοντας στη νέα γενιά, ότι αυτά τα παιδιά αύριο μπορεί να είναι μελλοντικοί τους συνεργάτες. Οπότε δεν μου έδειξαν ακριβώς τον τρόπο να κάνω πράγματα, αλλά αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν ότι όταν μπορούσαν και είχαν την ευκαιρία, έκαναν λίγο άκρη για να μπούμε εμείς οι νέοι, να δοκιμάσουμε. Εάν κάτι πήγαινε στραβά, το οποίο έχει τύχει σε πάρα πολλές εταιρείες νέων ανθρώπων να πάει στραβά, συνήθως παίρνανε και λίγο την ευθύνη, μας κάνανε ένα pat-pat στην πλάτη τύπου, την επόμενη φορά θα το κάνεις λίγο καλύτερα.
Και χαίρομαι γιατί έχω role models τα οποία είναι και από το κομμάτι της τεχνολογίας, γυναίκες και στην Ελλάδα οι οποίες ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, αλλά και στο επιχειρηματικό κομμάτι που μας έχουν συμβουλεύσει και εμένα και την ομάδα μου. Και κυρίως επειδή ακριβώς έχω πάρει όλη αυτή την υποστήριξη από αυτούς τους ανθρώπους, πλέον θεωρώ και δεδομένο ότι και εγώ είναι time to giving back, οπότε όποτε μου δίνεται ευκαιρία πάντα προσπαθώ να συμμετάσχω, να βοηθήσω νέα παιδιά, να τα καθοδηγήσω, να μοιραστώ τις εμπειρίες και τις γνώσεις μου. Δεν ξέρω αν εσύ είχες μέντορες που σε βοήθησαν, ειδικά όταν δεν είχες το τεχνολογικό background και φαντάζομαι σε έπιασε το άγχος τύπου που πάω εδώ σε ξένα χωράφια. Ναι, είναι πάρα πολύ βασικό, όπως είπες, η οικογένεια, έτσι, να έχουμε την υποστήριξη, να έχουμε αυτό το «ΟΚ, okay, ό,τι και να συμβεί, θα είμαι εδώ, θα σε βοηθήσω» κτλ. Εγώ όταν σπούδαζα, είχα συνειδητοποιήσει κάτι. Είτε θα υπήρχαν οι πάρα πολύ υψηλόβαθμοι, όπως είπες και εσύ, C-level, κυρίως άντρες όπως λες, αλλά δεν έβρισκα τίποτα εντωμεταξύ του φοιτητή και του C-level. Δηλαδή δεν υπήρχε κόσμος να πάω και να μιλήσω για να με βοηθήσει. Οπότε τι είχε γίνει. Θυμάμαι, ήμουν στο Λονδίνο και ήταν η Sheryl Sandberg, η CEO του Facebook, η οποία είχε μόλις γράψει το βιβλίο το Leaning. Και είδα τώρα κάπου μία πρόσκληση και έλεγε κάνει lunch η Sheryl Sandberg το βιβλίο της και πηγαίνετε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Και πήγα, δεν ήξερα ακριβώς περί τίνος πρόκειται, δεν ήξερα ποια είναι τότε, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Και πήγα και ήταν τώρα αυτή η καταπληκτική γυναίκα και εξηγούσε ακριβώς αυτό, ότι ξέρεις, μερικές φορές είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις και πρέπει να κάνεις lean in, δηλαδή αυτό είναι το concept του βιβλίου. Και μάλιστα έλεγε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ότι ξέρεις, στη δουλειά ποτέ δεν θα σε συμπαθήσει 100% του κόσμου. Και μερικές φορές πρέπει να είσαι πάρα πολύ σκληρός. Και εμείς οι γυναίκες πολλές φορές θέλουμε να μας συμπαθεί ο άλλος. Οπότε άμα είμαστε έτσι λίγο σκληροί στη δουλειά μας και βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, σταματάμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Business is business. Πρέπει να βγάλεις αυτό το emotional κομμάτι. Οπότε έμαθα κάποια τέτοια πράγματα από εκείνη. Και ύστερα με τον καιρό άρχισαν να εμφανίζονται πολλά role models τα οποία ήταν ανάμεσα αυτό που σου λέω από φοιτητές, από φοιτήτριες στο C-level και άρχισα να πηγαίνω σε event, άρχισα να οργανώνω και εγώ events κτλ. Και εκεί είναι που είπα, οκ, okay, εντάξει, ο κόσμος μπορείς να πας να τον προσεγγίσεις. Τα role models δεν σημαίνει είναι ο Θεός ή η θεά που ποτέ δεν θα πιάσουμε. Όχι, τα role models είναι η γυναίκα που δουλεύει στην τάδε εταιρεία που είναι πραγματικά κάτι που μπορώ να πλησιάσω σε 3 χρόνια. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ξαναλέω, θέλω να ενθαρρύνω όλο τον κόσμο να μην είναι ντροπαλός, να πηγαίνει στον κόσμο να ζητάει, να ρωτάει συμβουλές. Και θα ήθελα λιγάκι να συζητήσουμε τώρα πιο κάτι που είναι μη women in tech. Δηλαδή θέλω να μιλήσουμε για το tech, καθαρά για το tech. Εγώ, λοιπόν, ασχολούμαι με artificial intelligence. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει τις συσκευές Google Home, που λες, hey Google, και ρωτάς κάτι. Α, τώρα θα μου απαντήσει. Αυτό είναι που έχω να κάνω, τη φωνητική αναγνώριση. Και μάλιστα δούλεψα στη φωνητική αναγνώριση της Ελλάδας. Αυτό ήταν πριν 6-7 χρόνια. Και νομίζω, Μάγκη, σε είχα γνωρίσει σε ένα event, γιατί μας είχες βοηθήσει λιγάκι με κάτι που θέλαμε να κάνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τομέας και θέλω να ενθαρρύνω τον κόσμο, εάν δεν ξέρει τι είναι το artificial intelligence, να καθίσει και να το ψάξει. Και άλλο ένα πράγμα που θα πω είναι ότι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι το τρομερό. Βλέπουμε όλες αυτές τις ταινίες με τον Black Mirror και τα λοιπά στο Netflix. Δεν είναι κάτι, δεν είναι rocket science, έτσι. Δηλαδή, ξαναλέω, στο Coursera, άμα πάει ο κόσμος και γράψει intro to artificial intelligence, μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, περί τίνος πρόκειται και να μην είναι το τόσο τρομακτικό κόνσεπτ του «Τι είναι αυτό, θα φτιάξουμε ρομπότ». Όχι, όχι. Είναι μικρές, απλές εφαρμογές μαθηματικών που μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε έναν υπολογιστή να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Οπότε αυτό είναι ο τομέας προς τον οποίο ασχολούμαι και η φωνητική αναγνώριση είναι ακριβώς αυτό. Έτσι, να εκπαιδεύεις έναν υπολογιστή, να ακούει φωνή και να καταγράφει τι λες. Και αυτό είναι καταπληκτικό, ειδικότερα για άτομα, ας πούμε, που δεν ακούνε καλά, για άτομα που θέλουν να μεταφράζουν και μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι 9 χρόνια με αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να μάθω από εσένα τι είδους applications φτιάχνατε. Είπες mobile applications, αλλά έχετε κάποιο theme, έχετε συγκεκριμένα που έχετε φτιάξει. Εγώ στην καθημερινότητά μου σαν product και UX designer αυτό που κάνω είναι ότι πρακτικά μπορεί να ξεκινήσω ένα προϊόν από το μηδέν, δηλαδή μια συζήτηση με τον πελάτη, φτιάχνω αυτό που λέμε το user flow, το user experience, όσο μου μιλάει ο πελάτης εγώ σκέφτομαι χαρακτηριστικά, τα μεταφράζω σε screens, δηλαδή σε τελικές εικόνες, το πώς μπορεί να δείχνουν σε μια mobile εφαρμογή
και μετά γυρίζω στο γραφείο, όπως είπες και εσύ, μοιράζω τους ρόλους, επικοινωνώ στην ομάδα ουσιαστικά το τι θα πρέπει να κάνουμε τεχνικά, κυρίως γιατί έχω το technical background, οπότε μου είναι εύκολο να μαζέψω τα requirements, και μετά κάθομαι σε μία οθόνη και κάνω αυτό που κοροϊδεύουμε όλους τους designers, ότι όλη την ημέρα μπορεί να κάνουμε ένα τσίκ αριστερά και ένα τσίκ δεξιά. Ένα πίξελ αριστερά, ένα πίξελ δεξιά. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι, με το τεχνικό της καθημερινότητάς μου. Όσον αφορά τα projects τα οποία δουλεύουμε, ποικίλουν. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε αρκετά B2B project για πολύ μεγάλες εταιρείες και ομίλους στην Ελλάδα. Εκτός από ένα, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα in-house product της εταιρείας μας είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Από εφαρμογές για Pokemon μέχρι watch faces με φλαμίγκο για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι εκεί βγάζουμε όλη την ένταση όπου έχουμε της καθημερινότητάς μας. Όλο αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας και του account που μας τρώει, νομίζω ότι το βγάζουμε ξεκάθαρα στα προϊόντα μας. Από mini games μέχρι B2B projects, δηλαδή είμαστε αρκετά ανοιχτοί και αυτό είναι και το βασικό κομμάτι που μου λείπει, ας πούμε, στην τεχνολογία. Είναι ότι μου λείπουν οι γυναίκες, όχι γιατί θέλονται και καλά να δουλεύω με γυναίκες, έχω συνηθίσει να δουλεύω με αγόρια, αλλά όπως ξέρεις και εσύ, φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία απευθύνονται παγκοσμίως, επομένως και σε άντρες και σε γυναίκες. Άρα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα product το οποίο να είναι inclusive, να μπορεί να επαφίεται στις ανάγκες όλων των χρηστών, το να έχουμε μόνο αντιπροσώπευση από άντρες ή από συγκεκριμένη φιλετική ομάδα ή σεξουαλικό προσανατολισμό, αρχίζει και κλείνει πάρα πολύ την εικόνα, την ολιστική που έχουμε για να φτιάξουμε ένα product. Καθαρά αυτό. Νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ μου λείπει περισσότερο, αλλά σίγουρα επαφίουμε και σε αυτό που είχε πει και η Edith Clark, μία από τις πρώτες γυναίκες οι οποίες πήραν ουσιαστικά στο MIT το master τους, που είπαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη ουσιαστικά για γυναίκες στην πληροφορική, όπως για γυναίκες οι οποίες είναι στην ιατρική. Υπάρχει όμως ανάγκη για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οπότε, αν the end of the day, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, νομίζω ότι η ομάδα είτε απαρτίζεται από τη μία υποκατηγορία ανθρώπων είτε από κάποια άλλη. Λίγο πολύ αυτό το inclusivity και το diversity μπορείς να το πετύχεις και φαίνεται και στα προϊόντα σου. Ισχύει πάρα πάρα πολύ αυτό και το βλέπω και καθημερινά. Όσο πιο diverse είναι η ομάδα σου, τόσο πιο diverse προϊόντα θα φτιάξεις και τόσο πιο πολλά άτομα θα πιάσεις. Έχω και ένα τεχνικό παράδειγμα που θέλω να φέρω. Ανέφερα ότι μαθαίνουμε υπολογιστές και συσκευές να καταλαβαίνουν όταν σου μιλάνε οι χρήστες. Είχαμε φτιάξει λοιπόν τα αγγλικά, έτσι, της Αμερικής τα αγγλικά. Οπότε, αυτό τι σημαίνει. Δώσαμε πάρα πολλά δεδομένα στο πρόγραμμα φωνή, έτσι ώστε να καταλαβαίνει να αναγνωρίζει τη φωνή. Αλλά όταν πήγαιναν προφορές, σαν τη δική μου, η οποία είμαι Ελληνίδα, έτσι και μου μιλήσω αγγλικά, φαίνεται ότι είμαι έτσι, δεν με καταλάβαινε το σύστημα. Οπότε καταλάβαμε ότι πρέπει όταν είναι να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο να καταλαβαίνει όλο τον κόσμο, πρέπει τα δεδομένα που θα το δώσεις να είναι diverse και εκείνα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σαν μάθημα. Το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι είναι γενικότερα... Καταρχήν, πριν το πω αυτό, μου ανέφερες όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε που είναι φοβερά στο Simple Apps, μου είπες παιχνίδια, το ένα, τ' άλλο, B2B, και κάθεσαι και μου λες, θέλω να πάω να κάνω MBA. Τι να πάω να κάνεις MBA, από μόνη σου έχεις κάνει ένα MBA, όλοι που εργάζεστε έχουν κάνει ένα MBA. Λοιπόν, αυτό θέλω να τονίσω και είμαστε στην εβδομάδα I am Remarkable, στην οποία ο στόχος μας είναι ακριβώς να λέμε ότι είμαστε Remarkable και είσαι founder ενός τέτοιου μέρους που είναι καταπληκτικό, έτσι, οπότε το κρατάμε αυτό. Το άλλο λοιπόν που σκέφτομαι είναι, προσπαθώ να καταλάβω, επειδή δεν βλέπω τώρα τις ερωτήσεις στο chat, τις δω ύστερα, ο κόσμος που μας ακούει, τι θα ήθελε να απαντήσει. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, άμα ήμουν στη θέση τους, είναι, οκ, καλά μας τα λες, βρε Μάγκη και Μαρίλη, εντάξει, οκ, τα έχετε κάνει όλα αυτά, τέλεια. Εγώ, από πού ξεκινάω, τι θέλω να κάνω. Δεν έχω τεχνικό background, φοβάμαι, είμαι ήδη 25, είμαι 30, είμαι 35, είμαι 40, μπορώ, δεν μπορώ. Και το άλλο είναι ότι εγώ έχω ένα μικρομωράκι. Από τη στιγμή που ήρθε το μικρομωράκι, ο χρόνος μου έχει πια πάει στο μηδέν. Και μάλιστα το αστείο, το fun fact, είναι ότι με τη Μάγκη προσπαθούμε να βρούμε χρόνο να συζητήσουμε πριν από αυτή την ομιλία και μου είπε, είμαι διαθέσιμη όποτε θέλεις. Κυριολεκτικά, όποτε θέλεις. 24 ώρες, 24 ώρες. Και λέω, έτσι ήμουνα κι εγώ κάποτε. Τώρα που έχω το μωράκι, είμαι διαθέσιμη 8 ώρες την ημέρα. Τέλος. Δεν είμαι παραπάνω. Οπότε, θα ήθελα να απαντήσω με αυτό. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω αυτή την ερώτηση από την πλευρά μου και γυναικών και ανδρών που έχουν οικογένεια, που είναι μετά τα 30. Και θα ήθελα εσύ ύστερα να απαντήσεις από το 20 μέχρι 30 τι θα μπορούσε να κάνει ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην περιφερική και θα ήθελα. Αυτό που έχω να πω, καταρχήν, είναι ότι γίνεται. Δηλαδή, άμα δεν έχετε σπουδάσει στην περιφερική, δεν ξέρετε κώδικα,
έχετε δουλέψει σε οτιδήποτε άσχετο από τη τεχνολογία, δεν έχει σημασία. Μπορείτε ακόμη να πάτε να δουλέψετε στην πληροφορική. Είτε αυτό που σας είπα πριν, το spectrum, έτσι, είτε μπορείτε να γίνετε hardcore προγραμματιστές, είτε να κάνετε κάτι από όλα αυτά τα υπόλοιπα που είπα. Έτσι, μπορεί να είναι πολύ τεχνικό, λιγότερο, μπορεί να είναι sales, αλλά και πάλι και στο sales πρέπει να έχει τεχνικό understanding. Και θέλω, δεν ξαναλέω το Coursera. Το Coursera είναι άμα έχεις πάρα πολύ χρόνο. Άμα έχεις μωρό, δεν μπορείς να πας στο Coursera. Αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι. Έχουν προγράμματα 6 εβδομάδων, 8 εβδομάδων. Ένα που έχω να προτείνω είναι το General Assembly. Άμα πάτε General Assembly Software Engineering, θα μάθετε τα βασικά, τι χρειάζεται να ξέρετε κτλ. Αυτό. Και δεύτερον, να στείλετε το κόσμο μήνυμα, να πείτε από πού ξεκινάω, τι πρέπει να κάνω. Και με τη Μέριλη και την Αμαλία θα μιλήσουμε έτσι ώστε να δώσουμε κάποια resources. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και να έχετε παιδάκια και οικογένεια, γίνεται να σπουδάζετε και να κάνετε πληροφορική. Δεν χρειάζεται πτυχίο, χρειάζεται απλά ένα διπλωματάκι στο ίντερνετ και απλά να δείξετε ότι έχετε φτιάξει κάποια πράγματα και σας ενδιαφέρει. Οπότε αυτά έχω να πω. Η Μάγκη τώρα θα μας πει από τα 20 έως τα 30 τι θα πρέπει να κάνει ο κόσμος. Και από ένα τελείως διαφορετικό spectrum, γιατί δεν συμφωνώ και στο 100%. Είμαι λίγο πιο down to earth και μου αρέσουν λίγο πιο πολύ τα κουτάκια. Ίσως αισθάνομαι πιο άνετα κι εγώ όταν βάζω κουτάκια στον εαυτό μου και μπορώ να παίρνω το κουτάκι μου και να κουνιέμαι. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουμε αυτό, καλός ή κακός. Σίγουρα αυτό που θα πρέπει να μοιραστούμε με όλους τους ανθρώπους είναι ότι δεν μπορείς να ξυπνήσεις μια μέρα και ξαφνικά να πάρεις το ρίσκο να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση. Δεν είναι απόλυτα λογικό να ξυπνήσεις μια μέρα και να πεις «Α, εγώ θα γίνω engineer». Επίσης, είμαι της άποψης ότι το ότι μπορείς να αλλάξεις μια λάμπα δεν σε καθιστά ηλεκτρολόγο. Οπότε όλα έχουν μια ισορροπία. Σαφέστατα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες και εσύ, ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει την πληροφορική. Και η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος και βλέπω περισσότερα παιδιά τα οποία ασχολούνται ακόμα και με το business και με το marketing, αυτό που μοιράζονται μαζί μου είναι ότι πλέον το κομμάτι της πληροφορικής έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς τους, γιατί πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούνται με το marketing και σου λένε ότι εγώ κάνω data analysis, οπότε θα αρχίσω να γράφω Python, το οποίο είναι η γλώσσα προγραμματισμού. Άρα αρχίζεις και βλέπεις ότι όντως ο προγραμματισμός μπαίνει στην καθημερινότητά σου, ακόμα και αν έχεις πει ότι εγώ δεν θέλω να γίνω προγραμματιστής. Τώρα σίγουρα θεωρώ ότι τουλάχιστον τα νέα παιδιά πρέπει να επενδύσουν πάρα πολύ σε αυτό που λέμε digital skills, όσο γίνεται δυνατόν και στο κομμάτι των tech skills, τα οποία είναι λίγο πιο oriented. Νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, αν υπάρχει χρόνο στο να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία μέσα από κάποιο πιστοποιητικό, είτε είναι Coursera, είτε είναι κάποιο Udemy, είτε οτιδήποτε course το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει, σίγουρα θα σε βοηθήσει γιατί έρχεται και σου δίνει ένα structure στο πώς ακριβώς να μάθεις τα πράγματα. Γιατί πολλές φορές όταν ξεκινάμε να μάθουμε κάτι μόνοι μας, μπορεί να το μάθουμε με το λάθος τρόπο, μπορεί να ξεκινήσουμε από λάθος πηγές, να μπερδευτούμε στην πορεία. Οπότε συνήθως, όταν ακολουθείς μια ακαδημαϊκή μέσα εισαγωγικά δομή, σε βοηθάει να καταλάβεις λίγο περισσότερο κάποια πράγματα. Και σίγουρα για κάποιους που μπορεί να ενδιαφέρονται στο να συνδυάσουν και το κομμάτι των tech skills και των soft skills, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο site, το οποίο είναι το Learn Digital with Google, στο οποίο έχει πάρα πολλά sessions, τα οποία είναι δωρεάν και έχουν σχέση και με managerial skills που μπορεί κάποιος να εξελίξει και με το να γνωρίσει data structures και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά στην καθημερινότητά του και συνδέονται με τεχνολογία. Μου αρέσει αυτό πολύ και συμφωνώ, αλλά αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος θέλει να το κάνει, αλλά διστάζει. Και νομίζω μια καλή πρώτη αρχή είναι αυτά τα πιστοποιητικά που λες. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες, αλλά μερικές φορές είναι η αρχή που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και η αρχή είναι που θέλουμε περισσότερο την όθηση, τη βοήθεια από κόσμο που έτσι έχει κάνει κάποια επιτεύγματα. Και κάτι που είπες και συγγνώμη κιόλας που το παρέλειψα, και στο δικό μας τον κλάδο είναι το πιο σημαντικό πράγμα να έχεις κάνει πράγματα. Όπως είπες και εσύ, να έχεις project να δείξεις. Έρχονται εκατοντάδες βιογραφικά στα χέρια μου, τα οποία είναι από παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και ακόμα και εμείς μπορεί να δώσουμε μεγαλύτερο value στο να συνεργαστούμε με ένα παιδί το οποίο έχει να μας δείξει ένα project, από το ότι έχει ένα ακαδημαϊκό πτυχίο, αλλά δεν έχει δουλέψει σε οτιδήποτε μόνος του. Οπότε ο συνδυασμός του να ξεκινήσω να χτίζω κάτι μόνος μου, κάτι ουτοπικό για ένα φανταστικό πελάτη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ντε και καλά ο πελάτης. Ένα site για μια εικονική επιχείρηση. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ για να μπορέσεις λίγο και αυτή τη γνώση που έχεις συγκεντρώσει να τη μετουσιώσεις σε πράξη. Ναι, ναι, όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Είχα γνωρίσει ένα 17χρονο παιδί και είχε φτιάξει ένα app.
Και το app δεν το έχει φτιάξει καν με κώδικα. Το έχει φτιάξει απλά, ήταν ένα interface με το οποίο κάνεις drag and drop κάποια elements πάνω στην... Ναι, builder. Κάνεις ένα κουμπάν και σου βγαίνει το app. Είχε φτιάξει λοιπόν ένα τέτοιο. Και ήταν τώρα ένα παιχνιδάκι για παιδιά και για έφηβους. Και είχε μέσα στην πρώτη... Είχε κάνει αυτό. Και θυμάμαι μου έλεγε, για να καταφέρει να το βάλει στο App Store, έπρεπε να πληρώσει 100 δολάρια. Και πήγε στη μαμά του και λέει, μαμά, δώσ' μου 100 δολάρια για να βάλω το app μου στο App Store. Η μαμά ήταν σε βάση, τι μου λες τώρα, παιδί μου, 17 χρόνων, τι είναι αυτά. Εντάξει, λέει, θα σου κάνω μια συμφωνία, θα σου δώσω 100 δολάρια, αρκεί να συμφωνήσεις, να πλένεις τα πιάτα κάθε μέρα στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, παίρνει το παιδί τα χρήματα, βάζει το app στο App Store. Μέσα σε ένα μήνα το είχαν κατεβάσει 1 εκατομμύριο άτομα. Έγινε εντελώς viral αυτό το app. Και τον βρήκε ο Mark Zuckerberg και του στείλανε μήνυμα και τον φέρανε στην εταιρεία και τον προσέλαβαν να γίνει product manager, έτσι, στο Facebook. Αυτό το παιδί δεν έχει σπουδάσει. Έτσι, έκανε απλά αυτό το app, έδειξε ότι έχει, ας πούμε, αυτή τη κριτική σκέψη, αυτό το ενδιαφέρον, αυτό το πάθος και κατάφερε να κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Πλέον είναι στην Google αυτός, είναι 5 χρόνια μετά και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ μαζί και του είχα μιλήσει και του είχα πει, τι σε όθησε να το κάνεις αυτό, και μου λέει curiosity. Οπότε, η περιέργεια, άμα έχετε περιέργεια για κάτι, ακολουθήστε τη. Άμα σας ενδιαφέρει fashion και technology, καθίστε, ψάξτε το, δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Άμα σας ενδιαφέρει τεχνολογία και πληροφορική τεχνολογία και εκπαίδευση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, βλέπω τώρα στο chat ότι έχουμε 1-2 ερωτήσεις. Για να δούμε. Σε λίγους μήνες παίρνω το πτυχίο μου στην εφαρμοσμένη πληροφορική. Παρ' όλα αυτά, δεν νιώθω έτοιμη να κάνω αίτηση για καμία από τις δουλειές στο τομέα μου. Τι είναι αυτό που προτείνετε? Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που έρχεται εδώ, διότι αρκετές φορές το πανεπιστήμιο δεν μας προετοιμάζει για τις συνεντεύξεις που θα χρειαστούν για να μπούμε. Οπότε, εγώ τι προτείνω? Προτείνω να κάνετε επαφή με την εταιρεία που σας ενδιαφέρει και να συζητήσετε με έναν recruiter και να πείτε, με ενδιαφέρει αυτό και αυτό και αυτό, δώστε μου ημερομηνία για την συνέντευξη. Η ημερομηνία για τη συνέντευξη μπορεί να είναι και 2 μήνες μετά. Και ο recruiter ή η recruiter θα σας δώσει ακριβώς αναλυτικά τι χρειάζεται να διαβάσετε έτσι ώστε να περάσετε αυτές τις συνεντεύξεις. Συνήθως πρόκειται για αλγορίθμους, πρόκειται για data structures, πρόκειται για complexities και είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που με βοήθησε εμένα πάρα πολύ που λέγεται Cracking the Coding Interview. Αυτό είναι ένας τόμος, εντάξει, αλλά είναι απλά ένας τόμος με ασκησούλες, οι οποίες είναι πολύ παρεμφερείς, πολύ παρόμοιες. Οπότε, προτείνω, κάντε μια επαφή με την εταιρεία, έτσι ώστε να έχετε μια ημερομηνία για να μπορέσετε να πείτε, OK, αυτό είναι το deadline μου, πρέπει να διαβάσω ως τότε. Και διαβάστε από τα βιβλία, ψάξτε στο internet, coding, interviews. Είναι εφαρμοσμένη πληροφορική έχετε κάνει, οπότε σίγουρα αυτά θα τα ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το αν νιώθετε έτοιμοι. Εγώ ποτέ δεν νιώσα έτοιμη για καμία συνέντευξη που έχω κάνει. Έτσι, δηλαδή, είχε έρθει η συνέντευξη στην Google που έκανα, δεν ένιωθα έτοιμη σε καμία περίπτωση. Και αυτό είναι επειδή έχω άγχος κτλ. Αλλά εάν καθίσετε και κάνετε τα βηματάκια που χρειάζεται, διαβάσετε όσο πολύ γίνεται, θα είστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Και ξαναλέω, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να κάνεις την αρχή. Οπότε, άμα υπάρχει ημερομηνία για τη συνέντευξη, νομίζω αυτό θα σας ωθήσει. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη, Μάγκη. Όχι, δεν έχω, αλλά θα εστιάσω σε αυτό νομίζω που υπόθηκε ξεκάθαρα στην ερώτηση, δεν νιώθω έτοιμη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, αν, δεν ξέρω ποιος έκανε την ερώτηση, αλλά αν σε κάνει να νιώσεις λίγο πιο ήσυχη, και εγώ και η Μαρίλη μπορούμε να σου παραδεχτούμε ότι πάντοτε αγχωνόμαστε, πάντοτε δεν νιώθουμε έτοιμοι. Πάρα πολλοί κόσμος δεν νιώθει έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα. Αλλά ξέρεις κάτι, να μην φοβάσαι να στείλεις το email και να κάνεις απλά για το position. Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι σε κρατάει πίσω το γεγονός ότι φοβάσαι ότι είσαι λίγη για αυτή τη θέση, ότι δεν θα τα καταφέρεις, ότι δεν είσαι η σωστή επιλογή του recruiter. Ξέρεις κάτι, στο τέλος της ημέρας δεν είναι δική σου δουλειά. Δηλαδή είναι δουλειά του recruiter να αξιολογήσει το δικό σου το προφίλ και να δει αν του κάνεις. Και έχει τύχει πάρα πολλές φορές recruiters να κοιτάνε πράγματα και να πούνε ότι ξέρεις κάτι, η Μαρία δεν μου κάνει για αυτό το πράγμα που κάνει απλά, αλλά νομίζω ότι η Μαρία θα τέριαζε τέλεια σε αυτό το position. Είναι η δική του δουλειά. Η δική σου δουλειά είναι να σηκώσεις το χέρι και να πεις, hey, hello, υπάρχω κι εγώ εδώ, έχω αυτά τα skills, είμαι internship, ναι, δεν γνωρίζω, αλλά το γνωρίζει και ο recruiter. Κάτι μου βοήθησε επίσης είναι, όταν είχα μια δουλειά που με ενδιαφέρε, έκανα αιτήσεις σε πάρα πολλές δουλειές που δεν με ενδιαφέραν. Και ο λόγος είναι ότι ήθελα να πάρω εμπειρία για το πώς γίνονται αυτές οι συνεντεύξεις. Οι τεχνικές συνεντεύξεις, λοιπόν, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με κάποιον, είναι πάρα πολύ φιλική, έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σου δίνουν ένα προβληματάκι. Και πρέπει να καθίσεις απλά να σκεφτείς
και να είσαι δημιουργικός για το προβληματάκι. Πώς θα λυθεί, όπως έλεγε η Μάγκη, ότι τη έρχεται ο πελάτης και λέει: λοιπόν, θέλουμε να κάνω αυτό. Και η Μάγκη κάθεται και φτιάχνει το flow στο μυαλό της. Οπότε, κάντε και τις εταιρείες που δεν σας ενδιαφέρουν, ώστε να πάρετε την εμπειρία. Και το άλλο είναι ότι έχουμε όλα αυτά τα communities για women in tech. Στείλτε ένα μήνυμα, ας πούμε, σε αυτό το Facebook γκρουπάκι που είπα για το LinkedIn. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε: βρε παιδιά, ετοιμάζομαι για συνεντεύξεις. Ποιος θέλει να ετοιμαστεί μαζί μου? Έτσι, καθίστε μεταξύ σας, διαβάστε μαζί, κάντε mock interviews, δηλαδή ψεύτικη συνεντεύξη ο ένας με τον άλλο. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ πολύ ωραίο αυτό. Έχω και μια πολύ ωραία ερώτηση από το κοινό που νομίζω ότι και οι δύο μπορούμε να την απαντήσουμε, που είναι: τι είναι αυτό που έχετε βιώσει στο εργασιακό περιβάλλον το οποίο ως γυναίκα σας έκανε να νιώσετε πιο όμορφα και πιο ευχάριστα? Α, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή. Πιο όμορφα και πιο ευχάριστα. Νομίζω στο επίπεδο εταιρείας μεγάλης, όταν δίνεται credit, δηλαδή όταν έχουμε κάνει κάτι και οι ανώτεροι, οι διευθυντές κτλ. Στέλνουν ένα email σε όλους και λένε: ορίστε ποιος ήταν υπεύθυνος γι' αυτό, ποια ομάδα ήταν υπεύθυνη γι' αυτό. Οπότε βλέπεις ότι η δουλειά σου πραγματικά παίρνει την αξία που χρειάζεται, γιατί ο κόσμος σε βλέπει. Αλλά με αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει κάτι που λέγεται the tiara effect, tiara syndrome, το οποίο είναι: εάν μπω στην εταιρεία και κάθομαι και δουλέψω πάρα πολύ σκληρά και τα πάω πάρα πάρα πολύ καλά, στο τέλος θα πάρω το award, στο τέλος θα μου δώσουν μπράβο, θα μου στείλουν όλα αυτά. Οπότε ας καθίσω να δουλέψω καλά και όλα καλά. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και λιγάκι να κάνουμε προβολή. Πρέπει να λέμε για το τι εργαζόμαστε, σε τι εργαζόμαστε. Πρέπει να λέμε: ορίστε, κοιτάξτε με, να η δουλειά μου, δείξτε. Και όσο κάνεις πιο πολύ advocate για το τι εσύ ο ίδιος και η ίδια έχεις καταφέρει, τότε θα δουν τη δουλειά σου. Οπότε είναι λιγάκι διαφορετικό. Αλλά ναι, αυτό που με κάνει να αισθάνομαι όμορφα είναι όταν αναγνωρίζομαι και αναγνωρίζετε η δουλειά μου. Για πες εσύ, Μάγκη. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Νομίζω πως ναι, αυτό είναι το όταν παίρνεις credits για τη δουλειά σου σαν επαγγελματίας. Εμένα επίσης με γεμίζει πάρα πολύ όταν βλέπω και παιδιά τα οποία μπορεί να τα έχω συναντήσει σε ένα event, ήρθαν, μου έκαναν μια ερώτηση και μου στέλνουν, ας πούμε, στο LinkedIn μετά από 2 μήνες ότι: ξέρετε, αυτό που μου είχατε πει βοήθησε πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει, έχω επιλέξει να σπουδάσω αυτό ή οτιδήποτε. Βέβαια, εντάξει, όταν χρησιμοποιούν τον πληθυντικό με κάνουν να νιώθω λίγο μεγαλύτερη από όσο είμαι, αλλά το προσπερνώ όσο μπορώ γιατί είναι πιτσιρίκια. Υπήρχε όμως κάτι το οποίο αντιμετώπισες εσύ σαν δυσκολία στην καθημερινότητά σου? Δηλαδή, έχεις βρεθεί σε κάποιο γραφείο με άντρες όπου κάποιος έχει γυρίσει και σου έχει μιλήσει υποτιμητικά ή οτιδήποτε? Είναι κάτι που συνήθως το αναφέρουν πάρα πολλές γυναίκες και από διαφορετικούς κλάδους. Ευτυχώς, είμαι τυχερή και εργάζομαι σε μια μεγάλη εταιρεία σαν την Google, στην οποία δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εάν έχει συμβεί στο παρελθόν, υπάρχουν τρόποι να τους, όχι να τους καταγγείλεις, απλά να πεις: βρε παιδιά, αισθάνομαι άβολα, υπόθηκε αυτό. Και από τη στιγμή που αναφέρεις κάτι τέτοιο, έχει λήξει το θέμα. Δηλαδή, του έχουν μιλήσει, είτε έχει φύγει από την εταιρεία. Οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, πάρα πολύ βολικά σε μια εταιρεία σαν την Google, διότι δεν έχω αισθανθεί κάτι τέτοιο. Εκτός Google έχω αισθανθεί έτσι. Εκτός Google μου έχουν πει πράγματα τύπου: χαμογελάς πολύ, η φωνή σου είναι πολύ γλυκιά, ντύνεσαι πάρα πολύ απλά. Γιατί έβαλες φόρεμα, πρέπει να βάζεις παντελόνι. Και λέω: τι μου λένε τώρα αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά. Οπότε ναι, τα έχω αισθανθεί αυτά. Και τι πρέπει να κάνουμε όταν συμβαίνουν αυτά? Πρέπει να μην το καταπίνουμε. Πρέπει να μιλάμε είτε στους ανωτέρους μας, είτε επί τόπου να πούμε: ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό. Έτσι, μην το ξαναπείς, δεν χρειάζεται. Ή να πας να μιλήσεις στο HR της εταιρείας. Δεν πρέπει να το αφήνουμε. Γιατί άμα το αφήνουμε, το πρόβλημα συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Βλέπω τώρα κάποιες ερωτήσεις και θέλω να σε απαντήσουμε σούπερ γρήγορα, αν μπορούμε. Κάποιος με ρωτάει ποιο είναι το μεταπτυχιακό στο Λονδίνο για την πληροφορική. Ήταν στο Imperial College του Λονδίνου και λεγόταν Computing Science. Και ήταν για άτομα που δεν έχουν σπουδάσει πληροφορική, αλλά θέλουν να σπουδάσουν πληροφορική. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η μετάβαση από τον προγραμματισμό στο project management? Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν 2-3 διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι project management, στο οποίο στην ουσία θες να βοηθήσεις τους προγραμματιστές να ακολουθούν το σωστό timeline που χρειάζεται, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να παραδώσουν αυτά που χρειάζονται όταν πρέπει να τα παραδώσουν. Και συνήθως το project management μιλάμε για ένα προϊόν, μιλάμε για μια ομάδα προγραμματιστών. Μετά υπάρχει το program management, που σας ενθαρρύνω να ψάξετε τι είναι, γιατί ούτε εγώ ήξερα τι είναι. Στο program ασχολείστε με πολλά projects.
Οπότε το program είναι λιγάκι πιο senior από το project. Και ύστερα υπάρχει το product management, που είναι αυτά που συζητάμε, που σκέφτεσαι λιγάκι για το vision και για την ιδέα και το τι θέλεις να κάνεις κτλ. Ξαναλέω, στείλτε μου, βάλτε με όπου θέλετε στο LinkedIn, στα Instagram, παντού, στείλτε μου μηνύματα, θέλω να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι? Δεν είναι εύκολο ή δύσκολο, είναι απλά να δείξεις αυτό που είπα πριν, ότι έχεις την περιέργεια. Δηλαδή, εάν είσαι προγραμματιστής ή προγραμματίστρια σε μια εταιρεία, πες στο αφεντικό σου, θέλω μια ώρα την ημέρα να ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι. Έτσι ώστε να χτίσεις λιγάκι το βιογραφικό και να πεις, OK, αυτά είναι που ξέρω να κάνω, αυτά είναι που έχω κάνει, αλλά ήμουν και project manager σε αυτό εδώ το project. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το ψάξεις, πρέπει να μπεις στη διαδικασία. Τώρα, αυτό καθεαυτό, αν μπορείς να το κάνεις, εννοείται μπορείς να το κάνεις. Όλοι μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν με τους τρόπους που συζητήσαμε, έτσι. Για να δω αν υπάρχει άλλη μια ερώτηση και μετά μιλάμε για εσένα, Μάγκη. Oh. Πώς να έχουμε, έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Αχ, έχουμε. Oh, έχουμε. Ναι, ναι. Το να βρεις μέντορα και γυναίκα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ποιο tip έχετε να μας δώσετε? Λοιπόν, το tip είναι το stalking. Μπείτε στο LinkedIn. Μπείτε τώρα στο I Am Remarkable Week, έτσι. Έχει το πρόγραμμα να μπείτε. Έχει τα ονόματα των γυναικών αυτών και είναι καταπληκτικές. Είναι η Μέριλ και η Αμαλία έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχουν βρει τις καλύτερες γυναίκες που έχουν τα τρομερά επιτεύγματα. Οπότε δείτε ποιοι μιλάνε, ποιες μιλάνε και στείλετε τους στο LinkedIn. Πείτε... Επίσης, υπάρχουν και διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι υποστηρίζουν και το Unremarkable φέτος και είναι στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν αυτό το matchmaking. Οπότε μπορείτε να μπείτε και σε κάποια από αυτά τα προγράμματα, όπως είναι Women on Top, που κάνουν ουσιαστικά το perfect matching στις ανάγκες σας και στο μέντρο που μπορεί να σας βοηθήσει. Τέλειο. Women on Top. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είχα να πω. Και τελευταίο πράγμα, και σε αυτήν να μιλήσει η Μάγκη, είναι ότι εάν ντρέπεστε, εάν πείτε, δεν θα μου απαντήσουν ποτέ. Η απάντηση θα είναι σίγουρα όχι, άμα δεν κάνετε κάποιο βήμα. Αλλά, άμα στείλετε ένα μήνυμα, μπορεί να μην σας απαντήσουν, OK, αλλά μπορεί και να σας απαντήσουν. Δηλαδή, θες να δώσεις μια πιθανότητα. Οπότε, πρέπει να κάνεις κάτι, ξεκίνα, στείλε ένα μήνυμα. Και είναι όλα τόσο πιο εύκολα τώρα με το COVID, έτσι, που είμαστε όλοι πίσω από την οθόνη μας. Δεν χρειάζεται να βγούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Οπότε, αυτά έχω να πω. Για να δούμε, Μάγκη, θες να πάρεις και άλλες ερωτήσεις? Ναι, νομίζω ότι οι δύο κάποιες ερωτήσεις που βλέπω μοιάζουν μεταξύ τους. Το αν κάποιος δεν έχει δηλαδή σχέση με τον προγραμματισμό, ποια θα ήταν, ας πούμε, η καλύτερη σειρά για να μπορέσει να ξεκινήσει. Παιδιά, θα πρότεινα να μην ξεκινήσετε ποτέ με ένα μάστερ, γιατί το μάστερ είναι αρκετά ειδικό. Θα πρότεινα να ξεκινήσετε πρώτα με κάποια courses, να δείτε γενικά τον κλάδο ολιστικά, να δείτε τι σας αρέσει, γιατί είναι τόσο τεράστιος αυτός ο κλάδος, όπου μπορεί στο τέλος της ημέρας να δείτε ότι σας αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχατε στο μυαλό σας. Οπότε από το να επενδύσεις χρόνο και χρήμα για ένα μάστερ, το οποίο σου προσφέρει και λίγο πιο ακαδημαϊκή γνώση από ότι ένα bachelor, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Ξεκινάμε με courses, συνεχίσουμε με certificates και nano-degrees. Αν θεωρείτε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε certification από πανεπιστήμιο, ναι, μπορείτε να κάνετε ένα μάστερ. Στην ερώτηση το αν προέρχεται από κάποιες από θεωρητικές επιστήμες, ακριβώς το ίδιο ισχύει. Ξεκινά σιγά σιγά για να δεις τι είναι αυτό που πραγματικά σου αρέσει. Τι άλλο έχουμε σαν ερώτηση? Ήθελα να ρωτήσω δικές σας ιδέες και απόψεις για τη σύνδεση του πολιτισμού με την πληροφορική, εκτός των γνωστών εφαρμογών AI, AR και ψηφιακών ξεναγήσεων. Πολιτισμός και τεχνολογία. Θα μιλήσω για artificial intelligence τώρα, διότι είναι ένα καταπληκτικό app που είχε φτιάξει Google, στο οποίο είμαι σίγουρη ότι ίσως να το έχετε δει, στο οποίο ανεβάζεις την φωτογραφία σου και σου κοιτάει χιλιάδες, εκατομμύρια φωτογραφίες και πορτρέτα από κλασικά, από τέχνη και σου λέει, και σου βγάζει με φωτογραφία και σου λέει, OK, μοιάζεις με αυτό, ας πούμε, του Πικάσο κτλ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Art, Google by Art, θα το κοιτάξω και θα το στείλω, αλλά ναι, ανεβάζεις ένα πορτρέτο και σου έλεγε με ποιο μοιάζεις από πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι, artsandculture.google.com, μπράβο. Και θέλω να απαντήσω και σε άλλη μια ερώτηση, εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτό, Μάγκη. Όχι. Εντάξει, οκ, με χάσατε. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση που ήθελα να απαντήσω είναι, για να δω, κάπου εδώ την είχα δει. Ναι, λοιπόν, κάποιος έχει τελειώσει marketing, δεν έχει ιδιαίτερη επαφή με την πληροφορική. Τι να κάνω? Λοιπόν, έχει Google ένα πιστοποιητικό που λέγεται 2Squared. Νομίζω είναι 2Squared, το οποίο είναι για digital marketing. Οπότε μεταφέρεσαι λιγάκι από το καθαρό marketing στο digital marketing και ύστερα μετά από αυτό μπορείς να κάνεις παραπάνω πράγματα. Αλλά νομίζω αυτό είναι έτσι πάρα πολύ καλή ένταξη, δηλαδή προς το digital σημείο. Εκτός από αυτό, ξανά, Coursera,
General Assembly ή τέτοιου είδους πράγματα. Ή... Και σίγουρα υπάρχει και μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία λέει τι portfolio είχατε όταν κάνατε απλά ουσιαστικά για την πρώτη σας δουλειά. Εγώ προσωπικά δεν έχω περάσει ποτέ από συνέντευξη. Ξεκίνησα την εταιρεία, δεν έχω περάσει ποτέ από συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς θα είναι όταν θα φάω το rejection και πώς θα το δεχτώ. Μάλλον θα πάω κατευθείαν να κάνω ένα remarkable workshop για να ανέβει λίγο η αυτοπεποίθησή μου. Την επόμενη Πέμπτη κάνω εγώ το δικό μου ένα remarkable workshop, να μπείτε να λάβετε μέρος. Πέμπτη, όχι Παρασκευή, είπα Παρασκευή πριν, γιατί για μένα είναι Παρασκευή η ώρα. Άλλο ένα πράγμα που θα ήθελα να πω, πριν κλείσουμε και κάνουμε έτσι κάποια τελευταία σχόλια, για το portfolio που είχα. Εγώ είχα ξεκινήσει, είχα γίνει entrepreneur, είχα φτιάξει ένα app δικό μου, είχαμε μαζέψει μια ομαδούλα, ήμασταν 7 άτομα, είχαμε λάβει χρηματοδότηση από angels, είχαμε κάνει pitch παντού να λάβουμε πιο πολλά χρήματα και πήγε αρκετά καλά. Στο τέλος τελικά το κλείσαμε, δώσαμε τη τεχνολογία σε κάποιον άλλο που κάνει κάτι αντίστοιχο κτλ. Αλλά το γεγονός ότι πήγα σε μια εταιρεία και έλεγα, βρε παιδιά, έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου είπανε, περάστε να μας συζητήσετε γι' αυτό. Οπότε, ίσως έχετε κάνει κάτι το οποίο θεωρείτε ότι ήταν αποτυχία, αλλά αυτή η αποτυχία είναι εμπειρία πάρα πολύ βασική για μεγάλες εταιρείες. Και Μάγκη, είμαι σίγουρη κανείς δεν θα σε απέρριπτε ή και να σε απέρριπτε θα έκανε τεράστιο λάθος. Οπότε να περάσει την εντεύξη άμα το αποφασίσεις. Αυτό. Θες να πεις ένα-δύο λόγια πριν κλείσουμε, να πω κι εγώ ένα-δύο λόγια και να αφήσουμε για να πάμε στο παρακάτω session. Νομίζω ότι το μόνο που θα ήθελα να πω στα παιδιά είναι γενικά σε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την τεχνολογία ότι καλό είναι να το δοκιμάσει, καλό είναι να μην φοβάται. Γενικά στο εργασιακό μας χώρο, είτε είναι τεχνολογία είτε είναι κάτι άλλο, καλό είναι να μην φοβόμαστε και να σηκώνουμε ουσιαστικά το χέρι μας. Να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Όσο δεν μιλάμε, δεν εκφράζουμε την άποψή μας στον εργασιακό χώρο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο καλοί είμαστε. Αν τύχει και πέσετε πάνω σε κάποιο συνεργάτη, κάποιον εργοδότη, ο οποίος δεν σας δίνει ουσιαστικά το χώρο να εξελιχθείτε σαν επαγγελματίας και όχι σαν γυναίκα, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλη δουλειά για εσάς. Θα πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας, θα πρέπει να αποβάλουμε το σύνδρομο του καλού μαθητή που πολλές γυναίκες έχουμε. Θα πρέπει να μην φοβόμαστε να κάνουμε απλά για το position. Θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα tips που είπε και η Μαρίλινα και με κάποια interviews και κάποιες δουλειές για να μάθουμε μέσα από αυτό. Yeah. Θα πρέπει να δουλέψουμε να έχουμε ένα-δύο πράγματα να δείξουμε στους εργοδότες, να μην φοβόμαστε. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μην πάρουμε τη δουλειά και μετά απλά να την πάρουμε μετά από ένα-δύο χρόνια, γιατί απλά μπορεί και η εταιρεία να έψαχνε κάτι τελείως διαφορετικό. Το πιο σημαντικό είναι ουσιαστικά να πιστέψουμε στον εαυτό μας και στην ομορφιά των ονείρων μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αξίζει τον κόπο. Συνεχίστε να προσπαθείτε. Άμα δεν έχετε ακόμα προσπαθήσει για τη τεχνολογία, υπάρχουν άτομα να σας βοηθήσουν, υπάρχουν courses, υπάρχουν πιστοποιήσεις. Αξίζει τον κόπο αυτός ο τομέας και δεν είναι πολύ αργά. Δεν ξέρω από πού έρχεστε, μερικοί είναι φοιτητές, μερικοί πιο μεγάλοι, μερικοί έχουν οικογένεια. Πραγματικά αξίζει, διότι δεν βαριέσαι ποτέ. Έτσι, συνέχεια ανανεώνεσαι, συνέχεια έχει διαφορετικούς τομείς που μπορείς να κάνεις. Αξίζει πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι για να κλείσουμε πρέπει να ρωτήσει μία την άλλη γιατί είμαστε remarkable. Για πες μου, Μάγκη, γιατί είσαι remarkable. Γιατί είμαι remarkable, τζίζιλα είναι ερώτηση. Γιατί βρίσκω χαρά στο να κάνω τους άλλους γύρω μου να χαμογελάνε. Πολύ ωραίο. Εγώ είμαι remarkable γιατί δίνω τη δυνατότητα σε κόσμο να μπορεί να επικοινωνεί με διαφορετικό τρόπο στη τεχνολογία, δηλαδή με τη φωνή. Και για άτομα που δεν μπορούν να γράφουν, δεν ξέρουν να γράψουν και τα λοιπά σε όλο τον κόσμο, είναι φοβερό να μπορείς να τους δίνεις τέτοια δυνατότητα και χαίρομαι που η πληροφορική με αφήνει και έχω τόσο μεγάλο impact στον κόσμο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτησή μας. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε κάποιο κόσμο και είμαστε διαθέσιμες. Στείλτε μας μήνυμα, βάλτε μας ό,τι έχετε. Να μπείτε να δείτε το πρόγραμμα του I'm Remarkable. Έχει άλλες 5 μέρες καταπληκτικών συζητήσεων και workshops για το I am Remarkable. Και την Πέμπτη θα κάνω εγώ ένα workshop. Οπότε να γραφτείτε άμα θέλετε και θα τα πούμε εκεί. Θα συζητήσουμε παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.